Και τώρα ο κύριος Γιαννόπουλος είναι μαζί μας, γιατί για μια ακόμη φορά, κύριε Γιαννόπουλε, βλέπουμε σε μεγάλες ιστορίες, όπως και αυτή, τραγικές ιστορίες, υπάρχει κάποιος ρόλος και στο χαμόγελο του παιδιού. Το 2014, λοιπόν, υπάρχει μια καταγγελία περί κακοποίησης της Τζορτζίνας. Κακοποίησης και από τους δύο γονείς, και από τη μητέρα και από τον πατέρα. Τι ακριβώς έλεγε αυτή η καταγγελία, κύριε Γιαννόπουλε? Καταρχάς να σας πω ότι στις χιλιάδες καταγγελίες που λαβαίνουμε, φυσικά είναι και πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις, 230.000 κλήσεις μέσα σε αυτές τις πάνω καταγγελίες και αναφορές από τον κόσμο, και αυτή είναι η δύναμη αυτή τη στιγμή, το ότι να μιλάει κάποιος, μια από την ευκαιρία αυτή να έχουμε να γίνουμε και λίγο χρηστικοί, να μιλάει κάποιος και να μπορούμε να πιέζουμε, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε την... Ο γείτονας, ο γνωστός, ο φίλος που βλέπει κάτι που δεν είναι ακριβώς κανονικό, να μιλάει, να καταγγέλει για να σώζονται καταστάσεις, να σώζονται άνθρωποι. Τώρα, το 2014 τι έγινε, κύριε Γιαννόπουλε, κύριε Πρόεδρε? Εμείς λοιπόν ψάχναμε να βρούμε στα αρχεία μας αν υπάρχει κάποια οικογένεια, αν συνάδει με την οικογένεια κάποια καταγγελία άλλη, εκτός από αυτή που είχαμε από τους γιατρούς την ενημέρωση, όχι καταγγελία, το τελευταίο διάστημα. Είδαμε μια ενημέρωση που τέριαζε και ήταν στο όνομα του συζύγου. Δεν μπορούσαμε να την επιβεβαιώσουμε και πήραμε την εισαγγελία για να μας το επιβεβαιώσει. Δυστυχώς δεν το έκανε και έτσι μας ενημέρωσαν, και πρέπει να τα λέμε αυτά, συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι. Εκείνοι είχαν καλύτερες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν ρίκαμε την καταγγελία αυτή το 14 Αυγούστου του 2014 με ένδειξη επίγον, όπου μιλάει για κακοποίηση του 9 μηνών τότε κοριτσιού. Τζορτζίνας, του παιδιού που πέθανε τελευταίο. Τζορτζίνα. Ναι, ναι. Και η οποία, μάλιστα ιδιαίτερα για την μάνα, όπως έλεγε μέσα η αναφορά, η ανώνυμη αναφορά, το τονίζω αυτό, και εστάλει στην εισαγγελία. Η εισαγγελία δεν είναι υπεύθυνη, δεν είναι μάλλον υποχρεωμένη να μας ενημερώσει, δεν μας ενημερώνει σχεδόν ποτέ για το την έκβαση, άρα δεν έχουμε καμιά ενημέρωση και πρέπει να πούμε σε κάποιους που νομίζουν ότι το χαμόγελο έχει κάποια εξουσία και μπορεί να παίρνει, να κάνει και να πιέζουμε. Ενημερώνει αρμοδίως. Κινητοποιούμε. Ναι. Ακριβώς. Έμαθα από δημοσιογράφο πάλι συνάδελφό σας, και αυτές τις περιπτώσεις καλή είναι στις διαρροές που υπάρχουν, ότι τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα η σύζυγος τότε οριόταν, γιατί την κατηγορούσανε. Τα αυτή προβλεπόμενα, κύριε Γιαννόπουλε, είναι ότι εσείς ενημερώνετε την εισαγγελία και πηγαίνει κάποια υπηρεσία της εισαγγελίας, υπηρεσία πρόνοιας, και κάνει ευνηδιαστικό έλεγχο. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το κανονικό? Η εισαγγελία δίνει εντολή στην πρόνοια, η οποία πρόνοια δεν έχει αρκετά άτομα. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί συνέχεια κατηγορούμε την πρόνοια των δήμων και λοιπά, της περιφέρειας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένας, δύο για ολόκληρη περιφέρεια, για ολόκληρο Δήμο, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά δεν υπάρχει στελέχωση. Όσο... Και δυστυχώς στελέχωση, και να το πούμε αυτό έντονα, κάθε φορά που γίνεται κάτι, κατηγορούμε την εισαγγελία, κατηγορούμε την πρόνοια. Η πρόνοια λοιπόν είναι υποχρεωμένη να κάνει μια σωστή και ενδελεχή έρευνα, όχι να χτυπήσει την πόρτα και να πει κακοποιείται το παιδί. Και αν γίνει, βέβαια, αυτή η έρευνα σωστά, τότε έχουμε αποτελέσματα.